μετέτρεψαν τη βάφτιση σε εμπόλεμη ζώνη. Τρόμο προκάλεσε βροχή από χιλιάδες σφαίρες που έπεσε σε βάφτιση στο ορεινό Μαλεβίζι, ενώ οι εικόνες με το σκάλι και στο έδαφος θυμίζουν πεδίο μάχης. Το συμβάν, στο οποίο ήταν μάρτυρες και ανήλικα παιδιά, ευτυχώς δεν οδήγησε σε τραυματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν πάνω από 3.000 σφαίρες με καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι σφαίρες ήταν πάνω από χίλιες. Ένα περιστατικό συνέβη πριν λίγα 24 ώρα σε χωριό της Κρήτης, του Ηρακλείου συγκεκριμένα, όπου συνελήφθη την επόμενη μέρα ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ομοίως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Υπήρχαν και ανήλικα παιδιά στο στάδιο, ότι ήταν βάφτιση, οπότε σε μία βάφτιση θα πάει η οικογένεια και θα πάει τα παιδιά του μαζί. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, πλην όμως η πράξη έγινε. Δεν μ' αρέσει καθόλου σαν έθιμο. Μπορώ να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπω οικογένειες ή παιδιά και φεύγουν από τέτοιες παρατάξεις, τέτοια πανηγύρια. Οι αρχές κλήθηκαν στο κέντρο διασκέδασης και πέρασαν χειροπέδες στον 55χρονο πατέρα του παιδιού που βαφτίστηκε, αλλά και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι δυο τους κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις, με τον 35χρονο ιδιοκτήτη να αφήνεται ελεύθερος, ενώ ο πατέρας κρατείται. Ο 55χρονος κριτικός αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου αύριο στο μονομελές πλημελιο δικείο Ηρακλείου. Δεν είναι ένα συχνό περιστατικό όταν πάμε σε μια εκδήλωση να έχουμε τόσες πολλές κάλικες στον προάβλιο χώρο ενός καταστήματος. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι παίχτηκαν αρκετές σφαίρες στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να σταματήσει σιγά σιγά και να δείχνουμε κάποιο άλλο τρόπο τη χαρά μας. Ο προβληματισμός στην τοπική κοινωνία είναι διάχυτος, με πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για αυτήν την συνήθεια που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και έχει καταλήξει στο παρελθόν ακόμα και σε τραγωδία. Καθημερινά οι συνάδελφοι του νομού Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το έθιμο που επικρατεί σε εμάς της οπλοκατοχής και οι άσκοποι πυροβολισμοί. Πολύ επικίνδυνο. Εγώ θυμάμαι, είχαμε πάει σε ένα γάμο και ήταν η μικρή μου αδερφή και με μισογείες. Όχι μόνο είναι το επικίνδυνο να χτυπηθεί, αλλά τρομάζει κιόλας. Πάρα πολύ επικίνδυνο είναι. Δεν συμφωνώ φυσικά. Γιατί δεν είναι οι άντρες. Δεν κάνουν τους άντρες τα πιστόλια. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 55χρονου ποινική δίωξη για άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση του νόμου περί όπλων.